να πάμε λίγο στον πρωτογενή τομέα. Για να δούμε λίγο. Είχαμε μία συνάντηση των αγροτών, εκπροσώπων, κτηνοτρόφων, αγροτών εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου, σε παγκρίτο επίπεδο, με τον κύριο Γεωργατά, τον Υπουργό. Λοιπόν, για να δείξουμε λίγο κάποια βασικά χωρία από τις δεσμεύσεις. 30 ή 31 Ιανουαρίου, δηλαδή τώρα, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να έχουμε αυτά τα περίφημα 89 εκατομμύρια ευρώ είναι επιδότηση για τις ζωοτροφές. Αυτό είπε ο Υπουργός. Επίσης, τα ίδια χρήματα δεν θα βγει χαμένη Κρήτη. Αυτό τόνισε αναφορικά με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ερωτηματικό θα πω εγώ τι θα γίνει με τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Κάτι το οποίο βέβαια του έθεσα του Υπουργού εδώ στη συνέντευξη που μας παραχώρησε στην Κρήτη σήμερα. Ωστόσο, κάπως το τοπίο είναι θολό. Και βέβαια έρχονται αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Είναι αποζημιώσεις μέσα από την κακοκαιρία, μέσα από τα προβλήματα που προκλήθηκαν στα αμπέλια το καλοκαίρι. Πολλά τα προβλήματα και πραγματικά τεράστια η ζημιά στις καλλιέργειες του Ηρακλείου και της Κρήτης. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες από τις βασικές δεσμεύσεις. Θέλω να πάμε στον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβολο για τον πρωτογενή τομέα Λασιθίου. Αλλά θα προτάξουμε και την ιδιότητα του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Τσιφετάκη. Κύριε Τσιφετάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ίδια ερώτηση με τον εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών πριν από λίγο και σε εσάς. Απόϊχος τοποθέτησης Πρωθυπουργού και του κυρίου Γεωργαντά σε θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Ποιες οι ενστάσεις σας? Κοιτάξτε, με τον κύριο Γεωργαντά θα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Έχουμε συναντηθεί, υπάρχουν ζητήματα τα οποία εκκρεμούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν πήραμε τις απαντήσεις που περιμέναμε προχθές. Εγώ προσωπικά περίμενα να υπάρξει μια απάντηση, διότι ήρθε στην περιοχή μας για το θέμα των εργατών γης. Ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει, μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ειδικά στις καλλιέργειες της εκτός εποχής, και δεν μπορούμε να το λύσουμε. Και ούτε και χθες πήραμε καμία απάντηση, ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, ούτε και εμείς είμαστε σε απόγνωση, διότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες πάνω από το 60% της εργασίας. Που η δουλειά η δικιά μας δεν είναι αυτή. Η δουλειά μας είναι να επιτηρούμε και να κάνουμε κάτι εξειδικευμένες εργασίες που δεν μπορούν να κάνουν οι εργάτες. Με την έλλειψη όμως των εργατών δημιουργείται αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα που είπατε, εμείς επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαστε σε αυτό το κομμάτι και έχουμε δει πάρα πολλά, περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη. Το να λέμε διάφορα πράγματα κάθε φορά τα οποία να μην υλοποιούνται δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, μα κανένα. Το εάν θα ζημιωθούμε ή αν θα κερδίσουμε ή αν θα μείνουμε στάσιμοι με τη νέα ΚΑΠ, αν θα μείνουμε στάσιμοι στην Κρήτη, εγώ το θεωρώ πως είναι... Και ό,τι δεν θα χάσουμε τίποτα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Εμείς όπως έχουμε δει τα πράγματα, γνωρίζουμε ότι θα έχουμε απώλειες και πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό το είπαμε και χθες. Ο Υπουργός επιμένει, αλλά κοντός ψαλμός αλληλούι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε στάση αναμονής, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα στο κομμάτι των αποζημιώσεων και των χρημάτων που είπε ο κύριος Γεωργατάς ότι θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των αγροτών. Κύριε Τσιφετάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.